Κύριε Δελή, το Υπουργείο Εργασίας έχει ασχοληθεί από την πρώτη στιγμή με την υπόθεση των σούπερ μάρκετ Καρυπίδης και των εργαζομένων της, πάντα με γνώμονα την προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων. Το σύνολο των εργαζομένων έλαβε το επίδομα των 1.000 ευρώ από τον ΟΑΕΔ, το επίδομα επίσκεψης εργασίας. Μέσα από τις τριμερείς συναντήσεις και πρωτοβουλίες που πήρε το Υπουργείο, εμποδίσαμε τα σχέδια της επιχείρησης, τα πραγματικά σχέδια της επιχείρησης, η οποία σε συνεργασία με υποψήφιο επενδυτή επεδίωξε μέσω ιδιωτικών συμφωνητικών να μειώσει στο μισό τις οφειλόμενες αποδοχές των εργαζομένων. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της ιστορίας, αυτό το είχα αναφέρει και σε μια ερώτηση που μου έκανε ένας συνάδελφός σας πριν από λίγους μήνες, η πλευρά της εταιρείας υπήρξε πλήρως αναξιόπιστη. Ερχόταν στις συναντήσεις, στις τριμερείς συναντήσεις, με προτάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να γίνουν σε καμία περίπτωση αποδεκτές ούτε από τους εργαζόμενους ούτε από το Υπουργείο Εργασίας, γιατί βασίζονταν στην εντελώς παράνομη απέτηση της μη καταβολής των δεδουλευμένων ή της καταβολής των δεδουλευμένων περικομένων ή της απόλυσης ενός μεγάλου αριθμού των εργαζομένων. Το Υπουργείο και οι υπηρεσίες χρησιμοποίησαν τα μέσα που διαθέτουμε και πάλι για να παρεμποδίσουμε τις παρανομίες τις οποίες συνεχώς υποκύπτει και μέχρι σήμερα η επιχείρηση και προσπαθώντας να βρούμε λύση για την μετέπειτα κατάσταση. Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί τουλάχιστον 174 μηνύσεις τόσο από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας όσο και από τους εργαζόμενους και έχουν επιβληθεί πρόστιμα για κάθε παρανομία που βεβαιώνεται. Πιο συγκεκριμένα, από την έρευνα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, η επιχείρηση Καρυπίδης οφείλει αποδοχές δεδουλευμένες από το Φεβρουάριο του 2016 έως το Δεκέμβριο του 2016. Οφείλει μισθούς υπερημερίας στους εργαζόμενους που άσκησαν το δικαίωμα της επίσκησης. Οφείλει μισθούς υπερημερίας στους εργαζόμενους που δεν άσκησαν το δικαίωμα επίσκησης, αλλά παρήχαν την εργασία τους και ο εργοδότης δεν την έκανε αποδεκτή. Οφείλει και αποδοχές και επιδόματα αδείας. Κατά το προηγούμενο διάστημα και μέχρι το Δεκέμβριο του 2016, η επιχείρηση αρνήθηκε να προσκομίσει στοιχεία στις υπηρεσίες μας σχετικά με τις οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές και τις αποδοχές υπερημερίας, αρνήθηκε να προσκομίσει πλάνο αποπληρωμής αυτών όταν τη ζητήθηκε. Αρνήθηκε να προσκομίσει στοιχεία με τα οποία θα μπορούσαν οι υπηρεσίες μας να δουν εάν πρόκειται πραγματικά για περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης. Για να δουν αν μπορεί να τύχει εφαρμογή στο άρθρο το Προεδρικό Διάταγμα 178 του 2002 για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης. Για την παράβασή της αυτή, της μη προσκόμισης δηλαδή των απαραίτητων στοιχείων, επιβλήθηκε στην επιχείρηση το πρόστιμο των 50.000 ευρώ. Αυτά σε πρώτη φάση ως μια απάντηση στο ότι σε καμία περίπτωση δεν διευκολύνουμε την επιχείρηση στις απαράδεκτες πρακτικές που ακολουθεί και εξακολουθεί να υιοθετεί το τελευταίο διάστημα.